Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Σήμερα θα μιλήσουμε για τους νέους και την Εκκλησία. Ποια θέση έχουν στη ζωή της Εκκλησίας σήμερα οι νέοι, ποια είναι η ποιμαντική της Εκκλησίας μας για τους νέους, θα συζητήσουμε με τους σημερινούς εκλεκτούς καλεσμένους μας. Πριν τους παρουσιάσω, να πω βέβαια πως όπως κάθε Κυριακή, η εκπομπή μας πραγματοποιείται με την ευλογία και την πατρική αγάπη του Σεβασμιωτάτου Αρχιεπισκόπου Κρήτης, κυρίου Ευγενίου. Κάθε Κυριακή έχουμε στενούς εκλεκτούς κληρικούς συνεργάτες του για να συζητήσουμε. Έτσι, σήμερα έχουμε τη χαρά να έχουμε κοντά μας τον πατέρα Εμμανουήλ. Ο πατέρας Εμμανουήλ είναι προϊστάμενος στον ιερό καθεδρικό ναό του Αγίου Τίτου, εδώ στο Ηράκλειο. Την ευχή σας, πατέρα Εμμανουήλ. Μεγάλη μας χαρά. Χαίρετε. Για μας μεγάλη χαρά και τιμή. Μαζί μας ακόμα είναι ο κύριος Ιωάννης Σέγκος, είναι φοιτητής της ιατρικής. Καλησπέρα Γιάννη, να μιλάμε στον ελληνικό. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Μαζί μας ακόμα είναι ο Γεώργιος Μαρινάκης, είναι φιλόλογος και υποψήφιος διδάκτορ ψυχολογίας του Αναπτυξιακής Ψυχολογίας του Παιδαγωγικού Τμήματος Προσχολικής Εκπαιδεύσης του Πανεπιστημίου Κρήτης. Αν το είπα καλά. Μάλιστα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιάννη, που είσαι εδώ. Δική μας μεγάλη χαρά. Ευχαριστούμε για την πρόσκληση. Δική μας. Εμείς ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήρθατε και μαζί μας ακόμα μέσω Skype είναι η Μαριάννα Παπαδοπούλου, είναι διδάκτορ στις νευροεπιστήμες. Καλησπέρα, Μαριάννα. Εμείς βρισκόμαστε στο στούντιο. Καλησπέρα σας. Λόγω ελλείψεως χώρου απλώς δεν είσαι κοντά μας. Ευχαριστούμε θερμά. Καλησπέρα σε όλους. Και φροντίσαμε να έχουμε νέους ανθρώπους σήμερα, καθώς θα μιλήσουμε για τους νέους και χαιρόμαστε πολύ. Πατέρα Μαρούλη, να ξεκινήσουμε με εσάς. Μιλούμε για τους νέους και την Εκκλησία. Να πω λίγο αρχικά να ρωτήσω. Οι νέοι σήμερα πλησιάζουν την Εκκλησία σε σχέση με παλαιότερες εποχές? Νέοι όχι και πώς? Η εμπειρία σας ποια είναι? Καταρχάς θα ήθελα να εκφράσω τη χαρά μου που βρίσκομαι ανάμεσά σας και ιδιαίτερα σε αυτό το τηλεοπτικό πάνελ που συγκαταλέγονται και νέοι άνθρωποι και ο λόγος έπρεπε να είναι σε αυτούς αποκλειστικά για αυτό το θέμα. Αυτοί θα μιλήσουν. Αλλά... Ευχαριστούμε το Σεβασμιότατε που με την ευλογία του βρισκόμαστε εδώ σήμερα. Και έρχομαι λοιπόν στο ερώτημά σας. Αν οι νέοι σήμερα προσεγγίζουν την Εκκλησία. Εάν αναφερθούμε ποσοτικά ή αριθμητικά, θα λέγαμε ότι εντάξει, δεν υπάρχει μια αθρώα προσέλευση των νέων στην Εκκλησία. Αυτό δεν σημαίνει ότι οι νέοι είναι μακριά από την Εκκλησία. Μάλιστα. Η Εκκλησία είναι μια κοινότητα, είναι ένας χώρος πιστών. Μέσα σε αυτούς συγκαταλέγονται και οι νέοι. Είτε είναι λοιπόν εγγύς, είτε μακράν της Εκκλησίας, δεν πάβουν να αποτελούν μέλη της Εκκλησίας. Και η Εκκλησία διαρκώς νοιάζεται και για αυτά τα παιδιά. Η Εκκλησία, με την έννοια της οικογένειας, της ευρύτερης οικογένειας, είναι πάντα παρούσα, ανοιχτή προς τους νέους. Έχω να πω ότι θαυμάζει τους νέους ανθρώπους, διότι η γενιά μας είναι μια καλή γενιά. Είναι παιδιά με όραμα. Είναι παιδιά με φιλότιμο, αν μπορούσα να χρησιμοποιήσω αυτή τη λέξη. Παιδιά που πραγματικά βλέπουν το μέλλον τους με ένα ανοιχτό ορίζοντα, είναι προσιλωμένα στην επιστήμη, στη μελέτη τους κτλ. Τώρα, εάν δεν πλησιάζουν οι νέοι την Εκκλησία, αυτό οφείλεται σε πολλούς παράγοντες. Ίσως επειδή έχουν υιοθετήσει ένα άλλο τρόπο ζωής, ίσως η οικογένεια δεν έχουν, ας πούμε, τα ερεθίσματα και την εμπειρία μέσα από την οικογένεια να ζεσταθούν αυτό το χώρο της Εκκλησίας ή και άλλοι λόγοι που έχουν να κάνουν κατά πώς βλέπουν την Εκκλησία, επιφυλακτικά δηλαδή. Είναι γεγονός ότι εάν κάνουμε ένα γκάλωπ σήμερα στους νέους, ο καθένας θα απαντήσει με το δικό του τρόπο βλέποντας την Εκκλησία όχι με την έννοια που είπα την αρχή, ως μια οικογένεια. Ίσως να πούνε ότι είναι ένας θεσμός, ένας οργανισμός όπως τους άλλους, η ενορία ότι είναι ένας οργανισμός γραφειοκρατικός κτλ. Ο ιερέας κάθε άλλο από πατέρας, αλλά ένας επικριτής της συμπεριφοράς των νέων κτλ. Διότι παρατηρούμε και τέτοια φαινόμενα. Άρα λοιπόν οι νέοι σήμερα έχουν κάποιες επιφυλάξεις. Αυτό οφείλεται διότι δεν έχουν γνωρίσει την Εκκλησία. Η Εκκλησία όμως είναι παρούσα. Η Εκκλησία είναι οικογένεια. Οι πόρτες είναι ανοιχτές. Προσκαλεί τον καθένα. Εξού και η Εκκλησία προέρχεται από το ρήμα «εκαλώ», που σημαίνει «συνάζω», «συναθρίζω», «προσκαλώ».
Και εδώ επιτρέψτε μου να πω ότι πρέπει να δώσουμε ιδιαίτερη έμφαση στο, στην πρόθεση ΕΚ, που σημαίνει ότι είμαι μέσα και προσκαλώ κάποιον απ' έξω να έρθει προς εμένα. Mm. Δηλαδή η Εκκλησία το κάνει αυτό. Σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να βιάσει τη βούληση κάποιου. Αυτό οφείλεται στην ελεύθερη βούληση του καθενός και ιδιαίτερα στο νέο σήμερα να προσεγγίσει την Εκκλησία και να δει. Είναι αυτό που είπε «έρχου και είδε, έλα να δεις». Ναι, ναι. Η Εκκλησία οφείλει να αγκαλιάσει και μεριμνά για τον κάθε νέο άνθρωπο. Αφουγκράζεται καθημερινά τις ανησυχίες των νέων, θέλει να βοηθήσει τον νέο, στέκει κοντά στο νέο, απλά περιμένουμε με πολύ υπομονή, αλλά και πολύ αγάπη στις ανησυχίες και τους προβληματισμούς που διακατέχουν σήμερα ένα νέο μέσα σε μια κοινωνία με τόσες προκλήσεις, με τόσα ερεθίσματα που δικαιολογημένος είναι και αυτός η αποστασιοποίηση των νέων. Βλέπω όμως από την δική μου εμπειρία μέσα στον χώρο της Εκκλησίας της Ποιμαντικής ότι οι νέοι είναι καλοπροαίρετοι. Mm. Εάν δουν πραγματικά αυτή τη ζεστασιά, την αγάπη, την κατανόηση, προσέρχονται με μια έτσι ελεύθερη οικειότητα και βούληση και εκεί πρέπει η Εκκλησία να σταθεί πραγματικά στο ύψος της, να δώσει να καταλάβει στο νέο ποια είναι η μέρημνα και ποια είναι η θέση της μέσα στην κοινωνία και ιδιαίτερα σε αυτή την ευαίσθητη, ας πούμε, η πλευρά που είναι οι νέοι σήμερα. Ναι. Είναι το παρόν, αλλά είναι και το μέλλον. Το μέλλον, βέβαια. Έτσι, και εκεί η Εκκλησία επενδύει και το κάνει με όλη της την αγάπη. Στον Άγιο Τίτο είναι γνωστό ότι χρόνια, δεκαετίες, υπάρχει μία σύναξη, το Κέντρο Νεότητος, το οποίο φαντάζομαι και από το όνομα έχει σκοπό να πλησιάσει τους νέους. Γενικά, αυτό συνεχίζει τώρα, υπάρχει και επί των ημερών σας. Γενικά όλες οι ενορίες ασκούν μία ποιμαντική στην νεότητα. Ναι. Η ενορία του Αγίου Τίτου έχει μία πολύ καλή παράδοση. Ναι. Όσον αφορά την ευαισθησία της στον τομέα αυτό της νεότητας. Να μνημονεύσω τον μακαριστό, τον πατέρα Ηλία τον Πολωνάκη, ο οποίος έβαλε το θεμέλιο σε αυτό με το Κέντρο Νεότητος, που υπήρχε πραγματικά την εποχή εκείνη, την περίοδο, μια αθρώα προσέλευση των νέων. Έχουν περάσει χιλιάδες παιδιά από το Κέντρο Νεότητος Ενορίας και εξακολουθεί το κέντρο αυτό να δίνει ένα παρόν στην σύγχρονη κοινωνία, βέβαια μέσα από τις άλλες προτάσεις που θέλει η σύγχρονη κοινωνία. Άλλη εποχή, υπάρχει επίσης η σύναξη των νέων, η οποία γίνεται κάθε Πέμπτη. Άρχισε από την εποχή εκείνη του Παπά Ηλία, μετά στον πατέρα Εμμανουήλ τον Ασιανάκη. Ναι. Τώρα ανάλαβα και εγώ τη σκητάλη τα τελευταία 11 χρόνια. Είναι μια όμορφη παρέα από νέους ανθρώπους, ιδιαίτερα φοιτητές, από όλη την Ελλάδα και από την Κύπρο έχουμε, παιδιά τα οποία σπουδάζουν στις θετικές επιστήμες και το τονίζω αυτό, δηλαδή ένας νέος άνθρωπος που σπουδάζει στις θετικές επιστήμες είναι περισσότερο ορθολογιστής. Βέβαια, ναι. Τι έχει η Εκκλησία κάνει, φυσική, ας πούμε, μεταφυσική. Ναι, ναι. Αυτοί θέλουν αποδείξεις για αυτό που το οποίο ψάχνουν. Όμως έρχονται αβίαστα, αυτό είναι το όμορφο. Κάθε Πέμπτη βλέπουμε νέα παιδιά. Και έρχονται με όλη τους την όρεξη, δηλαδή και αισθάνονται την Εκκλησία ως προέκταση της οικογένειάς τους. Mm. Και αυτό το αντιλαμβανόμαστε, το βλέπουμε και οφείλουμε να είμαστε κοντά στα νέα παιδιά, να αφουγκραζόμαστε την ανησυχία τους. Αν δεν μπορούμε να λύσουμε τα προβλήματά τους, οφείλουμε να τα ακούμε και το κάνουμε με πολύ πολύ αγάπη και αυτό μας δίνει ιδιαίτερη χαρά. Δεν είμαστε εκεί ούτε για να πείσουμε τα παιδιά για κάτι. Ναι. Πολλό μάλλον για να τα βοηθήσουμε, θα είναι πολύ εγωιστικό. Οφείλουμε να τα ακούσουμε. Και εγώ προσωπικά από το δικό μου βίωμα οφείλω να πω ένα ευχαριστώ σε αυτά τα παιδιά, διότι προσωπικά παίρνω περισσότερα από ό,τι μπορώ να δώσω. Να πω για τους τηλεθεατές, συζητούμε για τους νέους και την Εκκλησία σήμερα. Η εκπομπή μας είναι πάντοτε ζωντανή. Αν θέλετε να κάνετε κάποια παρέμβαση, σχόλιο,
αναφορά. Θα χαρούμε πάρα πολύ στο 2810-398-160-161. Γιάννη, εσύ τώρα δεν ξέρω, νομίζω πηγαίνεις στη σύναξη αυτή του Αγίου Τίτου και σε άλλη ενωριακό, αν πήγαινες. Να ρωτήσω αρχικά ένα νέο άνθρωπο σήμερα το 2024. Τι μπορεί να τον απασχολεί κυρίως? Ποια είναι τα θέματα που κυρίως τον ενδιαφέρουν? Ένα μεγάλο εύρος θεμάτων σίγουρα. Και κοινωνικά και ατομικά, ψυχολογικά, υπαρξιακά. Το οποίο είναι λογικό και επόμενο. Ιδίως σε μια εποχή αμφισβήτησης όπως αυτή που βιώνουμε, κανείς και δει ένας νέος αισθάνεται πολλές φορές διχασμένος ή αβέβαιος ή διστακτικός να αποδεχθεί το οτιδήποτε ή να ερευνήσει το οτιδήποτε. Και νομίζω ότι εκεί είναι που η Εκκλησία πρέπει να σταθεί αρρωγός απέναντί του. Και το κάνει, όπως με τη σύναξη του Αγίου Τίτου, και που μέσα από την υποστήριξη και την ενθάρρυνση των ιερέων, αλλά εν γέννη όλες τις κοινότητες που αναπτύσσεται γύρω από μια ενορία, υπάρχει μια πνευματική ενίσχυση, μια θωράκιση, μια αίσθηση μέθεξης. Εσύ, Γιάννη, ήρθες εδώ πέρα ως φοιτητής, δεν είσαι από την Κρήτη. Όχι, από την Εύβοια. Είχες επαφή με την Εκκλησία πιο μπροστά ή εδώ λόγω ήταν η πρώτη? Και τώρα πώς το βλέπεις που έχεις επαφή με την Εκκλησία? Είχα την ευλογία να μεγαλώσω με γονείς θεοσεβείς. Α, μάλιστα. Οπότε είχες επαφή με... παιδιώθεν είχα ερεθίσματα αναφορικά γύρω από την Εκκλησία. Βέβαια, νομίζω ότι ένα παιδί δεν είναι σε θέση καμιά φορά να συλλάβει ακριβώς το τι βιώνει, αλλά αυτό το βίωμα γίνεται κτήμα του και στην πορεία, ιδία τι θέλεις, είτε επιλέγει να συνεχίσει να ζει μέσα στην Εκκλησία, είτε όχι. Οπότε θεωρώ ότι είναι πολύ ωφέλιμο για τη συνειδητή πορεία μετέπειτα ενός ατόμου. Για τον νέο άνθρωπο, η ιατρική με την Εκκλησία μπορούν να συνδυαστούν? Πολύ εύκολα. Το ευκολότερο γιατί πράγμα. Το ένα είναι επιστήμη, το άλλο τα βλέπει. Καταρχάς... Είναι φοιτητή κιόλας η ιατρική, γι' αυτό το ρωτά. Είναι πολύ... δυστυχώς πολύ σύνηθες να παρανοούνται οι έννοιες της επιστήμης και της θρησκείας. Θεωρούν πολλοί ότι είναι εναντιούμενες δυνάμεις και ότι αντιφάσκουν και έρχονται σε σύγκρουση. Κάτι το οποίο δεν ευσταθεί. Η Εκκλησία, ή μάλλον η θρησκεία, οποιαδήποτε θρησκεία, να το επεκτείνουμε γενικότερα, και η επιστήμη, είναι δύο οντότητες παράλληλες. Δεν τέμνονται πουθενά. Δεν υπάρχει αλληλοεπικάλυψη. Η επιστήμη, οποιαδήποτε επιστήμη, δι' της ιατρικής εν προκειμένου ή οποιαδήποτε άλλη, εντρυφεί σε ό,τι έχει να κάνει με τον κόσμο, με την ύπαρξή μας. Όσα βρίσκονται μέσα στον κόσμο, αισθητά είναι, αλλά όσα μπορούμε να αντιληφθούμε, να βιώσουμε, να κατανοήσουμε, να συλλάβουμε με τις αισθήσεις μας ως άνθρωποι ή με τα όσα κατασκευάζουμε. Η θρησκεία έχει να κάνει με τον αόρατο κόσμο, τον πνευματικό, τον κόσμο πέρα από τα στενά πλαίσια της θνητής μας φύσης. Οπότε, σε καμία περίπτωση δεν αλληλοεπικαλύπτονται και ούτε θα έπρεπε να γίνεται αυτό. Καμιά φορά υπέρχεται σύγχυση, γιατί ορισμένοι άνθρωποι της Εκκλησίας μπορεί να καταφέρονται ενάντια σε επιστημονικά δεδομένα ή δρόμενα και αντίθετα επιστήμονες να βάλλονται κατά της Εκκλησίας και να τη θεωρούν οπισθοδρομική, το οποίο φυσικά δεν ευσταθεί, αλλά δεν πρέπει να υπάρξει σύγχυση των δύο. Είναι απόλυτα ταυτόσιμες έννοιες, όπως και αποδεικνύεται σε ολίγους ιατρούς που ανά την πορεία των αιώνων έχουν υπάρξει πιστοί. Ευχαριστούμε πολύ για την τοποθέτηση. Εσύ, Γιώργο, είσαι από εδώ, νομίζω. Εγώ είμαι από εδώ, ναι. Οπότε... είμαι μισός από το Ηράκλειο Κρήτης. Πριν γνωρίσεις τη σύναξη, την Εκκλησία, είχες επαφή με την Εκκλησία? Βεβαίως είχα επαφή με την Εκκλησία. Βέβαια, η ήταν... εμπειρία σου τώρα ως φοιτητής και ως... Θα σας πω, ναι, είναι, στα παιδικά μου χρόνια ήταν... Είναι σπουδές και ψυχολογία τώρα. Ναι, περισσότερο θα έλεγα τυπική συγκριτικά με τώρα, καθώς... εξαρτηθώ όταν είσαι νεαρός στην ηλικία και ακόμα δε παιδί, δεν έχεις την οριμότητα έτσι ώστε να μπορείς να κατανοήσεις βαθύτερες έννοιες που σχετίζονται ειδικότερα με την θρησκεία και σε ένα μεγάλο βαθμό να κατανοήσεις την έννοια του Θεού και πόσο σημαντικός είναι για τη ζωή σου. Με την ενηλικίωση όμως και με την επαφή μου με την σύναξη του Αγίου Τίτου, όντως υπήρξε μια μεγάλη διαφορά στον τρόπο που προσέγγισα, τουλάχιστον μπορώ να πω, την θρησκεία και ακόμα καλύτερα την επαφή μου με το Θεό. Εντάξει.
Και αυτό το λέω πιο πολύ με την έννοια ότι μέσα από τη σύναξη, την επαφή μου περισσότερο με την Εκκλησία, με ομότιμους και άλλους νεαρούς και νέους οι οποίοι, με τους οποίους συνασταθήκαμε εντός της Εκκλησίας, τροφοδοτήθηκα συνδυαστικά και με το οικογενειακό πλαίσιο, με τη διαπαιδαγώγηση που είχα, μέσα και αξίες, οι οποίες αποτελούν εφόδια για τη ζωή μου. Και όντως βλέπω μια μεγάλη διαφορά μέσα, όπως ας πούμε, μέσα από την προσευχή, μέσα από την αλληλεπίδραση με τον πνευματικό. Αξίες εντυπώθηκαν μέσα μου, όπως είναι με πιο έτσι, θα έλεγα, ιδιαίτερο τρόπο η αγάπη, η εγκράτεια, το μοίρασμα και η προσφορά στον συνάνθρωπο. Αξίες που ίσως με την πάροδο του χρόνου αρχίζουν να φθήνουν λόγω της ίσως εμπλοκής σύγχρονης κοινωνίας να προάγει κατά κόρον τη φιλαυτία, τον εγωκεντρισμό και την αυτάρκεια, που είναι κατά κάποιο τρόπο στοιχεία που διαφοροποιούνται λίγο των στοιχείων που προάγει η Εκκλησία, όπως είναι η συλλογικότητα, η αγάπη και η προσφορά στον συνάνθρωπο και η μετάνοια. Με παιδιά που φοιτητές, συμφοιτητές σας που δεν έχουν σχέση με την Εκκλησία, κάνετε εύκολα παρέα ή θέλετε να είναι κυρίως... Βεβαίως, δεν έχει να κάνει αυτό. Είναι τα ενδιαφέροντα, τα θέματα. Ναι, δεν έχει να κάνει τόσο. Δηλαδή, δεν θεωρώ ότι το να πιστεύει κάποιος ή όχι σε διαφοροποιεί από την οντότητά σου, το εγώ σου. Ναι. Άρα λοιπόν, μια χαρά, δόξα τω Θεώ, κάνουμε και με άτομα παρέα τα οποία όντως δεν είναι χριστιανοί ορθόδοξοι. Αντ' αυτού μπορεί να είναι και μουσουλμάνοι, ναι, να ανοίγουν σε άλλες. Ναι, μπράβο, πράγματι. Ναι, ναι, ναι. Το θέμα είναι ότι μέσα από τη θρησκεία μας προέρχεται πάρα πολύ και το κομμάτι του σεβασμού. Το να σεβόμαστε τις άλλες θρησκείες, να σεβόμαστε τον κάθε άνθρωπο ως μοναδική οντότητα και να σεβόμαστε το κάθε τι. Εντάξει. Ναι, ναι. Υπό αυτή την έννοια λοιπόν. Μάλιστα. Ευχαριστούμε πολύ. Να πούμε στη Μαριάννα. Μαριάννα, και εσύ είσαι νέος άνθρωπος, νομίζω δεν είσαι από εδώ, από την Κρήτη. Όχι, όχι, είμαι από Κοζάνη. Ναι. Η εμπειρία σου ποια είναι τώρα που έχεις γνωρίσει την Εκκλησία μέσα από τη σύναξη των νέων ή μέσα από τη λειτουργική ζωή? Δεν ξέρω πριν τη γνωρίσεις, αν είχες επαφή με την Εκκλησία, πώς τη βλέπεις τώρα και πώς πριν? Θα σας πω, συμφωνώ με τους προαλαλήσαντες. Είχα και εγώ αρχικά μία ατυπική, θα έλεγα, σχέση, όντας μικρότερη, δεν μπορούσα να αντιληφθώ πολλά πράγματα, πολλές έννοιες. Αλλά θεωρώ ότι πλέον έχω μπει σε έναν δρόμο, πάντα έχοντας ως γνώμονα την ελευθερία και την ελεύθερη βούληση. Θεωρώ ότι μέσα από τη σύναξη του Αγίου Τίτου έχω βρει μία οικογένεια, όντας και μακριά από τη δική μου οικογένεια. Και βέβαια. Γιατί ακριβώς. Δεν έχεις εδώ δικούς ανθρώπους, ναι. Οπότε η Εκκλησία ναι, κάλυψε ακριβώς αυτό το κύμα. Και κατά κάποιο τρόπο μέσα στη σύναξη βλέπουμε ο ένας στο πρόσωπο του άλλου τον ίδιο τον Χριστό. Αυτό ψάχνουμε και αυτό καταφέρνουμε να βρίσκουμε μέσα από τη σύναξη. Και κατά κάποιο τρόπο είναι σαν, εγώ προσωπικά το βιώνω έτσι, ότι νιώθω πως κρατώ τον εαυτό μου σε έναν σωστό δρόμο, σε έναν δρόμο που με καλύπτει, που με κάνει να αισθάνομαι όμορφα, που με κάνει να αισθάνομαι καλά και να είμαι κοντά στο Χριστό. Ναι. Και νιώθω ότι μέσα από τη σύναξη το καταφέρνω αυτό. Μάλιστα. Εμείς βλέπουμε πολλές φωτογραφίες την ώρα που μιλούμε και στο εισαγωγικό βίντεο. Βλέπω πολλά άτομα, αλλά και μάλλον και εκδρομές που πηγαίνετε. Μαριάννα, τις εκδρομές αυτές πώς τις εκλαμβάνεις? Θεωρώ ότι οι εκδρομές δεν είναι απλά μια ευκαιρία να ξεφύγουμε από την καθημερινότητα, τη δύσκολη καθημερινότητα που όλοι έχουμε σαν φοιτητές, για παράδειγμα. Αλλά θεωρώ ότι είναι μια ευκαιρία να γνωρίσουμε τα μοναστήρια της Κρήτης, να γνωρίσουμε τη ζωή των μοναχών της Κρήτης, ειδικά εμείς που ερχόμαστε από τη Βόρεια Ελλάδα. Είναι μια ευκαιρία να ακούσουμε πράγματα, να μάθουμε πράγματα, να γνωρίσουμε πράγματα και εν τέλει όλα αυτά να οδηγήσουν και στην ψυχική μας ηρεμία και στην ψυχική μας γαλήνη μέσα από αυτές τις εκδρομές. Και όχι μόνο αυτό, αλλά και στο να ενωθούμε ακόμα περισσότερο μεταξύ μας, να ανοιχτούμε ακόμα περισσότερο, έχοντας όλοι προφανώς τον ίδιο στόχο, να γνωρίσουμε τον Χριστό.
Ναι, βλέπουμε και το πούλμα, τις εκδρομές, τη μουσική, τα μουσικά όργανα που παίζετε. Φαίνεται αυτό το κλίμα και χαράς και εφορίας. Ευχαριστούμε πολύ. Περνάμε όμορφα. Ναι, για αυτή την πρώτη τοποθέτηση. Πατέρα Εμμανουήλ, να είστε καλά. Μία σύναξη σήμερα νέων της Εκκλησίας. Τι θέματα μπορεί να συζητά? Όπως ακούσαμε και από τα παιδιά, η σχέση αυτή η οποία έχει αναπτυχθεί μεταξύ τους είναι μια ζωντανή σχέση. Και αυτό ακριβώς φανερώνει και το πνεύμα και το ήθος της Εκκλησίας. Η Εκκλησία είναι μια ζωντανή κοινωνία. Είναι κατ' επέκταση, θα λέγαμε, οικογένεια. Η σχέση μας μεταξύ είναι αδελφική. Μια σχέση αλληλοκατανόησης, μια σχέση συναλληλίας, μια σχέση άμυλας, ευγενούς άμυλας. Όλα αυτά τα στοιχεία συνθέτουν την κοινωνία και το ήθος της εκκλησιαστικής ζωής που λέμε. Η σύναξη των νέων, η οποία πραγματοποιείται στον Άγιο Τίτο κάθε Πέμπτη, έχει μια πλούσια θεματολογία. Όχι μόνο θεολογία, αλλά τα θέματα τα ορίζουν τα ίδια τα παιδιά. Και τα παιδιά προτείνουν. Και το όμορφο είναι ότι πολλές φορές μέσα από αυτή την ποικιλία των επιστημών που υπάρχει, σκεφτείτε ότι εκεί είναι ένα άθροισμα φοιτητών από όλες τις θετικές επιστήμες. Ιατρική, βιολογία, μαθηματικό, φυσικό, χημικό. Ναι, ναι, και πάρα πολλές. Και από θεωρητικές επιστήμες. Ναι. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν μία τέτοια συζήτηση με ένα ευρύτερο πνεύμα διαλόγου, το τι έχει να προσφέρει και τι διάλογο μπορούμε να κάνουμε. Μέσα λοιπόν σε αυτό τον διάλογο και μέσα από σε αυτή τη σύνθεση την διεπιστημονική έρχεται και ο λόγος ο εκκλησιαστικός, ο θεολογικός. Και εδώ πραγματικά σημαίνει αυτό που λέει ο Γιάννης, ότι επιστήμη και θεολογία είναι δύο μεγέθη, δύο παράλληλοι δρόμοι που δεν συγκρούνται αλλά αλληλοσυμπληρώνονται. Και αυτό νομίζω γίνεται κατανοητό μέσα στη συνείδηση των νέων ιδιαίτερα ανθρώπων. Είναι γεγονός ότι αν κάνουμε σήμερα ένα γκάλωπ στους νέους και ρωτήσουμε ποια είναι η θέση της Εκκλησίας στη σύγχρονη επιστήμη και στην σύγχρονη τεχνολογία, οι περισσότεροι που δεν έχουν την εμπειρία της Εκκλησίας και του εκκλησιαστικού λόγου θα απαντήσουν ότι η Εκκλησία στέκεται απέναντι θέτοντας φραγμούς και όρια. Αυτό όμως δεν είναι πραγματικό. Δεν είναι πραγματικό. Όχι βέβαια. Η Εκκλησία τι κάνει? Η Εκκλησία έχει αρχές, έχει κατευθύνσεις. Σε καμία περίπτωση δεν στέκεται πολεμικά απέναντι σε οποιαδήποτε επιστημονική εξέλιξη. Ίσα-ίσα η Εκκλησία θαυμάζει την επιστημονική πρόοδο. Την πρόοδο βέβαια εκείνη η οποία συντελεί προς το συμφέρον του ανθρώπου. Ναι. Όπου βλέπει ότι υπερβαίνουν τα όρια, τοποθετείται, αλλά καταθέτει αρχές, καταθέτει κατευθύνσεις. Και αυτό είναι κάτι πολύ σημαντικό από ότι το να λέμε ότι η Εκκλησία στέκεται ως φραγμός στην ανθρώπινη εξέλιξη και επιστήμη, ίσως διότι κάποιοι λένε ότι οι πατέρες της Εκκλησίας δεν άγγιξαν θέματα ενός σύγχρονου έτσι επιστημονικού και βιοτεχνολογικού ενδιαφέροντος, αλλά εδώ πρέπει να ξεκαθαρίσουμε και να πούμε ότι πάντοτε η εποχή, κάθε εποχή ήταν πατερική. Και σήμερα έχουμε εφάμιλους πατέρες με τους μεγάλους. Κάθε εποχή είναι πατερική. Κάθε εποχή αναδεικνύει πατέρες. Και υπάρχει και σήμερα μια σύγχρονη πατερική θεολογία που αγγίζει αυτά τα θέματα. Βεβαίως, οι μεγάλοι πατέρες της Εκκλησίας μας ασχολούνται πρωτίστως με τον άνθρωπο, με το ανθρώπινο πρόσωπο. Εκεί τοποθετούν οποιοδήποτε ενδιασμό όσον αφορά την παρέμβαση μιας επιστήμης ή της τεχνολογίας στον άνθρωπο. Αλλά σε καμία περίπτωση δεν συγκρούεται. Και αυτό πρέπει να το ξεκαθαρίσουμε. Επίσης χαίρομαι πάρα πολύ, διότι τα παιδιά αντιλαμβάνονται ότι η Εκκλησία, και αυτό νομίζω ότι πρέπει να μας ικανοποιεί ως Εκκλησία, αισθάνονται την Εκκλησία ως οικογένεια. Αυτό είναι Εκκλησία. Νομίζω ότι λέμε καμιά αυτό φορά... Αυτό το πιο σημαντικό. Ναι, το να ερμηνεύεις βαθιστόχαστες θεολογικές πραγματείες,
πατέρες νηπτικούς και τα λοιπά και να προσπαθείς με ένα διανοητικό τρόπο να τα ερμηνεύσεις και τα λοιπά. Δεν είναι αυτό εκκλησιαστική ζωή από μόνο. Εκκλησιαστική ζωή είναι το βίωμα. Το να βιώσεις την καθημερινότητα, αυτό που προείπαν τα παιδιά. Ότι την σχέση. Η σχέση αυτό είναι το μεγάλο και κεφαλαιώδες θέμα που προβάλλει η Εκκλησία. Το ανθρώπινο πρόσωπο. Ναι. Τι σημαίνει πρόσωπο? Σημαίνει σχέση. Προς όψη. Ο ένας στραμμένος στην όψη του άλλου. Και αυτό το βλέπουμε μέσα σε αυτές τις συνάξεις. Που δεν έχουν να κάνουν με, ούτε με προσιλητισμό, ούτε με πουριτανικά σχήματα κτλ. Ούτε τίποτα άλλο. Μια ανοιχτή αγκαλιά προς όλους. Και έχουμε και παιδιά τα οποία είναι και χλιαρά στην πίστη και άθεα, άθεοι στην ιδεολογία και από άλλες θρησκείες. Όμως συνυπάρχουμε. Και αυτό δεν είναι κατ' επέκταση η Εκκλησία. Με ένα σεβασμό ο ένας στο πρόσωπο του άλλου. Τα παιδιά που έχουν αμφισβητήσεις ή είναι άθεα, φαντάζομαι δεν έρχονται στη σύναξη. Ή μπορεί να πλησιάσει και κάποιον. Υπάρχουν και τέτοια παιδιά, βεβαίως. Υπάρχει ένας έντονος διάλογος και αντίλογος με αυτόν τον αντίλογο. Τον θέλει η Εκκλησία. Ο θεολογικός λόγος ανέκαθεν ήθελε αυτό τον αντίλογο. Κοιτάξτε να δείτε. Υπάρχουν θέσεις, αντιθέσεις, συνθέσεις. Ναι. Μέσα σε αυτό το πνεύμα, πραγματικά κανείς μπορεί μέσα του να ξεκαθαρίσει κάποια πράγματα. Μάλιστα. Η Εκκλησία απαντά σε βαθύτερα υπαρξιακά προβλήματα του ανθρώπου. Η επιστήμη, όπως είπε και ο Γιάννης, αγγίζει ότι κάθε τι που είναι επιστητό, κάθε ότι είναι υπαρκτό, με το πείραμα ανακαλύπτει. Η Εκκλησία προχωράει παραπέρα. Και είναι η μόνη που μπορεί να αγγίξει και να δώσει απαντήσεις στα βαθύτερα υπαρξιακά προβλήματα του ανθρώπου και ιδιαίτερα όπως ο θάνατος, νέους. Όταν λέτε υπαρξιακά. Ο θάνατος, η ζωή, ο πόνος, η ασθένεια. Mm. Όλα αυτά είναι βαθύτερα υπαρξιακά προβλήματα, τα οποία δεν μπορεί να δώσει η επιστήμη, διότι απλά δεν μπορεί να τα αγγίξει με το πείραμα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Γιάννη, εσύ αν προέτρεπες κάποιον να έρθει και αυτός στη σύναξη, τι θα του έλεγες κύριος, τι βρίσκεις εκεί? Ναι, βρίσκεις εκεί μια... Λοιπόν, νομίζω θα το πιάσω λίγο διαφορετικά το ζήτημα. Πολύ εύστοχη ερώτησή σας, κύριε Λίλη. Τι θα έπρεπε να αναζητεί κανείς στην Εκκλησία και γιατί θα έπρεπε να προστρέξει στην Εκκλησία, νομίζω είναι το βασικό ερώτημα. Ναι, ναι. Και κατ' επέκταση και στον Άγιο Τίτο. Μέσα στην Εκκλησία, πολλοί έχουν, όσοι ζουν εκτός του σώματος της Εκκλησίας, εσφαλμένα δυστυχώς, θεωρούν ότι η Εκκλησία είναι ένας κριτής που διαρκώς θα ψέγει, θα κρίνει, θα επικρίνει κάθε τι το αμαρτωλό. Ναι, η Εκκλησία δεν θέλει την αμαρτία. Αυτό είναι δεδομένο. Αλλά δεν θα κρίνει κανέναν άνθρωπο, προσωπικά και για οποιοδήποτε λόγο. Όλους τους καλωσορίζει, όλους τους αγκαλιάζει. Και αυτό είναι το μεγαλείο της. Η ατέρμονη αγάπη που τρέφει για κάθε άνθρωπο. Γιατί αυτή είναι επέκταση της αγάπης του ίδιου του Θεού. Γιατί ο Θεός είναι αγάπη. Και αυτό που περιμένει από εμάς, σε κάθε στιγμή και σε κάθε ώρα της ζωής μας, είναι να κάνουμε κι εμείς το πιο μικρό πράγμα, την πιο ανεπαίσθητη προσπάθεια να τον πλησιάσουμε. Και αυτό μόνο θα αρκεί για να έρθει και να μας αγκαλιάσει και να μας πάρει κοντά του. Και τι είναι ο Θεός, αν όχι αγάπη, αν όχι... δεν ξέρω πώς να το περιγράψω. Γιατί με τις αισθήσεις μας ως άνθρωποι, δυστυχώς δεν είμαστε ικανοί να συλλάβουμε την ουσία του Θεού. Δεν τον κατανοούμε κατά ουσίαν, αλλά τον κατανοούμε με τις πράξεις του. Και μέσα στον Άγιο Τίτο, όπως γενικότερα μέσα στην Εκκλησία, και δει στα πετραχύλια του πατρός Εμμανουήλ, πριν από χρόνια, όταν ήρθα πρώτη φορά στο Ηράκλειο, σε μια δύσκολη νέα, σε ένα δύσκολο νέο ξεκίνημα στη ζωή μου, όταν ξεκίνησα. Πρώτη φορά από ξένο τόπο ήρθες, βέβαια, μακριά από το σπίτι σου. Ακριβώς. Και δύσκολη επιστήμη ιατρική. Και ούσα δύσκολη επιστήμη, αλλά και εγώ έχοντας τις δικές μου ψυχολογικές και συναισθηματικές αδυναμίες, ο πατήρ Εμμανουήλ στάθηκε εξ αρχής μία αγκαλιά, μία παρουσία ενθάρρυνσης και ενίσχυσης συναισθηματικής, όχι μόνο σε θέμα πίστεως, αλλά και σε κάθε τι που αφορά την καθημερινότητα. Και αυτό είναι που γίνεται και στον Άγιο Τίτο, το ότι έρχονται άτομα που είναι προβληματισμένα για
ένα σωρό ζητήματα που τους αφορούν, όλα όσα αφορούν όλους μας εν τέλει. Και αναζητούν απαντήσεις, το οποίο είναι πολύ λογικό. Ναι. Και αυτή είναι η προσδοκία ότι η Εκκλησία, όπως μέσα από τη σύναξη του Αγίου Τίτου, δύναται να προσφέρει αυτές τις απαντήσεις. Και να προσφέρει και αυτή την αγαπητική συνύπαρξη. Εσύ, Γιώργο, αν έλεγε σε κάποιον να έρθει, φαντάζομαι εκτός από τη σύναξη, κάνετε και παρέα μεταξύ σας, έχετε και άλλες επαφές. Εννοείται. Και πάρα πολύ έχει βοηθήσει αυτό η σύναξη του Αγίου Τίτου. Αλλά θα ήθελα να σταθώ και να προσθέσω σε αυτό που είπε ο Γιάννης, να το μιλήσω έτσι, να το εκθέσω λίγο πιο γενικά, με την έννοια ότι και στο πρόσωπο του Πάτερ Εμμανουήλ και γενικότερα βλέπουμε και το πρόσωπο της Εκκλησίας και του ίδιου του Θεού. Με την έννοια ότι ο σύγχρονος νέος και γενικότερα ο εκάστοτε άνθρωπος, και όχι μόνο οι νέοι, όλοι οι άνθρωποι, επιζητούν την αγάπη, την αγκαλιά και το ενδιαφέρον και την κατανόηση. Που όλα αυτά μπορεί κάποιος να τα βρει μέσα στην Εκκλησία. Εντάξει, σίγουρα η Εκκλησία αποτελεί μια τεράστια, μα τεράστια αγκαλιά για τον άνθρωπο και μπορεί να λύσει τα βαθύτερα ενδοπροσωπικά του ή διαπροσωπικά του ζητήματα. Σίγουρα, όπως προανέφερε πριν και ο Πάτερ Εμμανουήλ, μέσα στην σύναξη προσεγγίζουμε πάρα πολλά θέματα, προσεγγίζουμε πάρα πολλά ζητήματα τα οποία δεν έχουν να κάνουν μονάχα με την Εκκλησία. Εντάξει, γιατί κάποιος νομίζει ότι πηγαίνοντας στην Εκκλησία θα συζητάς μόνο ζητήματα που έχουν να κάνουν με την Εκκλησία και τίποτα άλλο. Ναι. Ότι θα υπάρχει ένας προσελκυσμός, θα υπάρχει κάποια κινητοποίηση που σχετίζεται μονάχα και μονάχα με την Ορθόδοξη Χριστιανική πίστη. Παρ' όλα αυτά όμως προσεγγίζονται πολύ βαθύτερα ζητήματα. Αυτό. Που δίδονται εννοείται και η ερμηνεία και οι απόψεις από διάφορα άτομα, νέα άτομα από διαφορετικά μέρη που έχουν διαπαιδαγωγηθεί και έχουν μεγαλώσει σε διαφορετικά μέρη και σε διαφορετικά πλαίσια. Άρα λοιπόν γενικότερα είναι ένας τόπος διδακτικός και πνευματικός, θα έλεγα εγώ. Και πάνω απ' όλα αγάπης. Με ναι, όσο σημαντικό αυτό και η αγάπη που λέμε. Είναι πολύ σημαντικό. Η αγκαλιά που είπαμε, η οικογένεια. Ειδικά όταν είναι κάποιος από ξένο μέρος, ναι, φαντάζομαι. Ναι, και σίγουρα το τονίζω πάρα πολύ αυτό το κομμάτι της έννοιας της αγάπης και γενικότερα της φιλοκοινωνικής δράσης, όπως είναι παραδείγματος χάρη η βοήθεια, η προσφορά, το μοίρασμα και γενικότερα το πώς αγκαλιάζουμε τους ανθρώπους, γιατί είναι στοιχεία τα οποία λείπουν στις μέρες μας. Mm-hmm. Λείπουν. Δηλαδή, αυτό που παρατηρώ εγώ από την ελάχιστη εμπειρία που διαθέτω είναι αυτό το πράγμα. Ότι στερούμαστε τη ανθρώπινη φύση μας και σιγά σιγά φθήνουμε σε αυτό το κομμάτι. Πρέπει να είμαστε πάνω πολλά άνθρωποι και αυτό το βρίσκουμε στην Εκκλησία. Και Εσύ, βέβαια, είσαι από εδώ, οπότε η οικογένειά σου βρίσκεται εδώ. Ναι, εδώ είναι. Αλλά παρόλα αυτά πηγαίνεις τακτικά. Γιατί φαντάζομαι και σκιά φίλους από το σχολείο πριν γνωρίσεις τη σύναξη. Πώς το εννοείται αυτό? Δηλαδή, θα πω ότι δεν είσαι μακριά από το σπίτι σου. Δεν έχει να κάνει όμως. Το σχολείο, οι συμμαθητές σου είναι λίγο πολύ εδώ. Ναι, δεν πάει όμως. Αλλά παρόλα αυτά στη σύναξη πήγες. Ναι, γιατί ο σκοπός δεν είναι μόνο να πας στη σύναξη μόνο για να γνωρίσεις άτομα. Ναι. Είναι η βαθύτερη γενικότερα αλληλεπίδραση με τον Θεό. Ναι. Εντάξει. Μάλιστα, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να πείτε κάτι. Ναι, να προσθέσω ότι σε αυτή την προσπάθεια, η οποία γίνεται πάντα βέβαια κάτω από τη σκέπη και την ευλογία του Αρχιεπισκόπου μας και της Εκκλησίας, ο οποίος πραγματικά με την παρουσία του και με το λόγο του όχι μόνο ενθαρρύνει τα παιδιά, αλλά και ο λόγος του και η παρουσία του είναι πάρα πάρα πολύ σημαντική και μας δίδει και εμάς ιδιαίτερη έτσι, δύναμη στους ιερείς. Επίσης, οφείλω να πω και να ευχαριστήσω τους συνεφημερίους μου, τον πατέρα Μαλή, τον πατέρα Νικόλαο, οι οποίοι είναι κοντά σε αυτή την προσπάθεια και συνυπάρχουμε σε αυτή την κατεύθυνση. Και επίσης, πάνω απ' όλα, να τονίσουμε το εξής, ότι μέσα σε αυτή τη σχέση και την κοινωνία είναι παρούσα η χάρις του Θεού, που αν την αφαιρέσουμε, τότε όλα είναι άκυρα. Και ιδιαίτερα το πρόσωπο του Αγίου Τίτου, του οποίου την παρουσία αισθανόμαστε πραγματικά πολύ ζωντανή ανάμεσά μας. Αυτός είναι ο πολιτιέτης μας και σε αυτόν οφείλουμε και την ύπαρξη αυτής της προσπάθειας και όλα όσα επιτελούμε ως ποιμαντική διακονία μέσα στον χώρο. Ναι, ο Αρχιεπίσκοπος είναι και πολύ απλός άνθρωπος, μιλάει με τα παιδιά, είτε τα συναντάει στον δρόμο. Κάνει μαζί του και φαντάζομαι αυτό το βιωματικό ίσως να είναι και το πιο σημαντικό. Έχει το χάρισμα να μπαίνει στην καρδιά των νέων ανθρώπων. Και αυτό είναι και το πρώτο, φαντάζομαι. Και ο κληρικός πρέπει να το έχει, αλλά επειδή είναι και ο Αρχιεπίσκοπος, νομίζω το μετράτε. Τον ευχαριστούμε από καρδιά γι' αυτό.
Μαριάννα, να σε ρωτήσω, είπες ότι με την Εκκλησία δεν είχες ιδιαίτερες σχέσεις, ουσιαστικά μετά απέκτησες. Αν βρήκες κάτι, το πιο σημαντικό που βρήκες, ποιο θα έλεγες ότι είναι και τι περίμενες να βρεις όταν ερχόσουν? Νιώθω ότι, καταρχάς να σας πω ότι δεν έψαχνα κάτι συγκεκριμένο. Ίσως να έλεγα κιόλας ότι πήγαινα κάπως στα τυφλά. Είχα αφήσει λίγο αυτό το κομμάτι της πίστης. Ήθελες να γνωρίσεις το χώρο απλώς, να δεις τι είναι, φαντάζομαι. Όχι, απλά έτυχε να γνωρίσω τον Πάτερ Εμμανουήλ, έτυχε να περάσω από την ενορία του Αγίου Τίτου και ήρθαν όλα τόσο όμορφα και χωρίς εξαναγκασμό και πίεση στη ζωή μου, που κατά κάποιο τρόπο τα πράγματα οδηγήθηκαν από μόνα τους στο να πάω στη σύναξη, να γνωρίσω τα παιδιά, να γνωρίσω την ουσιαστική αλήθεια, που πλέον τη νιώθω αλήθεια, ότι αυτή είναι η αλήθεια. Ναι. Και να νιώσω αυτό που λέτε όλοι, ότι η Εκκλησία και πόσο μάλλον η σύναξή μας είναι μια μεγάλη αγκαλιά και η πόρτα είναι ανοιχτή σε όλους. Και ήθελα να πω κάτι σε αυτό που λέγατε πριν. Ναι, θεωρώ ναι. Ότι είναι λίγο δύσκολο να πούμε στον άλλον, σε κάποιον που δεν πιστεύει, σε κάποιον που αμφισβητεί κάποια πράγματα. Είναι λίγο δύσκολο να του πούμε «έλα μαζί μου» ή «έλα να δεις τι κάνουμε». Ναι, θεωρώ ότι το εύκολο... Χώρο, βέβαια, έχεις δίκιο. Δεν είναι τόσο εύκολο να πεις στον καθένα «έλα», ακόμα και ως χώρο. Ακριβώς. Αλλά θεωρώ ότι μέσα από τον δικό μας τρόπο ζωής, μέσα από το δικό μας πρόσωπο, μέσα από το πώς εμείς νιώθουμε καλά, μέσα από το πώς εμείς αισθανόμαστε το Χριστό κοντά μας, θεωρώ ότι λίγο πολύ όλα αυτά τα συναισθήματα φαίνονται και στους άλλους, φαίνονται στους γύρω μας. Ναι. Οπότε κάποιος που πραγματικά ψάχνει την αλήθεια, θα δει την αλήθεια και από μόνος του θα οδηγηθεί στην πόρτα της Εκκλησίας, στην πόρτα της σύναξης, αρκεί εμείς να δείχνουμε αυτό που πραγματικά βιώνουμε εκεί μέσα. Μάλιστα. Η Εκκλησία πάντα έχει λίγο και ένα χαρακτηρισμό, ένα όνομα, ότι είναι ένας συντηρητικός χώρος. Λέει πολλά μη. Αυτό το βίωσες ή όχι? Και πώς σου φάνηκε ότι τη γνώμη? Όχι. Όχι, γιατί? Ποτέ δεν το βίωσα αυτό. Πιστεύω ότι οι άνθρωποι όλοι είμαστε λίγο αντιδραστικοί από τη φύση μας. Και ειδικά, ας πούμε, εμείς οι επιστήμονες έχουμε μία τάση να αμφισβητούμε λίγο κάποια πράγματα. Αλλά θεωρώ ότι όταν έχεις ανοιχτό το μυαλό σου και πάνω απ' όλα όταν έχεις ανοιχτή την καρδιά σου, ο Χριστός βρίσκει τρόπο και μπαίνει στην καρδιά σου, αρκεί να είναι ανοιχτή η καρδιά σου. Μάλιστα. Αυτά λίγο πολύ. Ευχαριστούμε πολύ. Να είναι ανοιχτή η καρδιά. Οι νέοι σήμερα στην εξομολόγηση πηγαίνουν? Είναι το μόνο που δεν δέχονται εύκολα? Ναι, από τα μυστήρια της Εκκλησίας θα έλεγα πως ίσως είναι εκείνο το πιο δυσπρόσιτο για έναν και νέο. Και δύσκολο, είναι λεπτό ζήτημα. Ναι. Είναι, αλλά για λόγους παρανόησης πιστεύω. Γιατί ίσως όχι μόνο οι νέοι, αλλά εν γέννη όσοι θεωρούν σε αυτούς τους χριστιανούς ορθοδόξους και ανθρώπους που πιστεύουν, πολλοί εξ αυτών μπορεί να μην έχουν αποτολμήσει ποτέ να οδηγηθούν στην εξομολόγηση. Ίσως για πολλούς λάθους λόγους θεωρούν ότι ο ιερέας... Να ανοιχτείς δύσκολο, φαντάζομαι, ναι, να πεις κάποια πράγματα. Σίγουρα. Να αισθανθούν την επίκριση, να αισθανθούν σαν να βρίσκονται μπροστά σε κατηγορητήριο, το οποίο δεν ευσταθεί. Ο ιερέας δεν είναι εκεί στην εξομολόγηση για να επικρίνει τις πράξεις σου. Όσες αμαρτίες και να έχεις κάνει, ό,τι αμαρτίες και να έχεις κάνει, και μόνο που θα βρεθείς εκεί, ταπεινά, με συντριβή, με μετάνοια, κάτω από το πετραχύλι του ιερέα και θα εξομολογηθείς, ο ιερέας ως φορέας της χάριτος του Θεού έχει την ικανότητα να δώσει άφεση αμαρτιών. Και δεν δύναται κάποιος που δεν το έχει βιώσει να διανοηθεί πόσο ανακουφιστικό είναι, πόσο πραγματικά αισθάνεσαι αναπτερωμένος, αισθάνεσαι ελευθερωμένος πολλές φορές από κάτι που σε βασανίζει. Πώς λέμε καμιά φορά, το είπα και ησύχασα. Ναι. Αυτό, αλλά σε έναν υπερθετικό βαθμό. Γιατί δεν το κουβαλάς μέσα σου πλέον με την σκέψη της συντριβής, της αμαρτίας. Ο Θεός το πήρε. Όπως φαντάζομαι ότι για να πλησιάσετε και εσύ, Γιώργο, και τη σύναξη ή τα μυστήρια της Εκκλησίας, μετράει πάρα πολύ το πρόσωπο του ιερέα.
Σι άνθρωπος είναι. Σίγουρα, πάρα πολύ σημαντικό είναι. Τόσο που ξέρεις και ψυχολογία. Ναι. Δεν έχει. Θεωρώ βέβαια ότι δεν έχει να κάνει τόσο πολύ με το κομμάτι της ψυχολογίας, αλλά καθαρά το πώς βλέπει ο κάθε άνθρωπος και αντικατοπτρίζει τον άνθρωπο που έχει απέναντί του και ειδικότερα έναν ιερέα. Γιατί πολλές φορές και σίγουρα οι περισσότεροι νέοι το έχουν βιώσει αυτό το κομμάτι, ότι επειδή η Εκκλησία φαίνεται συντηρητική, αλλά δεν είναι τόσο συντηρητική όσο φαίνεται. Βιώνουν μια έτσι αυστηρότητα, βιώνουν έτσι έναν τρόπο ιδιαίτερο που προσεγγίζονται τα πράγματα από τους ιερείς και απομακρύνονται από την Εκκλησία. Άρα λοιπόν το πρόσωπο του ιερέα είναι πάρα πολύ σημαντικό και δεις ιερείς και εκπρόσωποι της Εκκλησίας όπως είναι ο Πάτερ Μανουήλ, και χωρίς να θέλω να γύρω εντυπώσεις το λέω αυτό το πράγμα και τον ευχαριστώ πάρα πολύ γι' αυτό και θεωρώ ότι όλα τα μέλη της συνάξεως του Αγίου Τίτου. Αυτό ήθελα να ρωτήσω, ότι και τα μέλη του Εκκλησιάσματος δεν επηρεάζουν πολύ το αν θα πλησιάσει κάποιος. Σίγουρα. Όταν έχεις έναν άνθρωπο, έναν ιερέα, ο οποίος είναι εκπρόσωπος του Θεού, εκπρόσωπος της Εκκλησίας και είναι τόσο κοντά σε σένα και με έναν τόσο απλό, αγνό, καθαρό, ανθρώπινο τρόπο σε προσεγγίζει και σου ανοίγει την αγκαλιά του να σε βάλει μέσα και με πραγματικά πατρικό ενδιαφέρον και στοργή να ακούσει το πρόβλημά σου και όχι μόνο, γιατί δεν θα έρθει σε επαφή με τον ιερέα μόνο για κάποιο πρόβλημα. Όχι, για να πλησιάσει. Αυτό ακριβώς. Ναι. Θεωρώ ότι είναι ένας καθοριστικός παράγοντας. Μάλιστα. Πατέρα Μανουήλ, μεγαλύτερη δυσκολία η ποιμαντική της Εκκλησίας έχει με τους νέους για να τους πλησιάζει ή με τις άλλες ηλικίες? Φαντάζομαι θα υπάρχει μια διαφορά. Ασφαλώς το κομμάτι που αφορά τους νέους έχει ιδιαίτερες δυσκολίες, διότι η Εκκλησία πρωτίστως πρέπει να αφουγκραστεί την φωνή μιας άλλης εποχής, μιας άλλης, και προσπαθεί να προσαρμόσει τον εκκλησιαστικό λόγο σύμφωνα με τις προσλαμβάνουσες, ας πούμε, απαιτήσεις μιας σύγχρονης έτσι εποχής και απαίτησης. Οι νέοι σήμερα ζουν κάτω από άλλες συνθήκες. Ναι. Έτσι λοιπόν η Εκκλησία καλείται να προσεγγίσει με ένα διαφορετικό τρόπο, πάντα βέβαια με γνώμονα την διδασκαλία της και το ήθος εκείνο που ο ίδιος ο Χριστός και οι Άγιοι μας έχουν αφήσει προς Θεού. Η Εκκλησία δεν μπορεί να απαρνηθεί την διδασκαλία της, η οποία είναι πάντα ζωντανή, και ότι η Εκκλησία σε κάθε εποχή είναι ο παρατηνόμενος Χριστός και κατ' επέκταση οι Άγιοι. Ναι, βέβαια. Όμως εκείνο το οποίο χρειάζεται είναι πραγματικά αυτό που είπε, κάτι πολύ σημαντικό, η Μαριάννα, ότι στο πρόσωπο του κάθε ιερέα καλείται να δει ο νέος την Εκκλησία, και εκεί είναι ευθύνη μας. Βέβαια. Δηλαδή το πώς όλο αυτό, τη διδασκαλία της Εκκλησίας, θα βιώσει στο πρόσωπο του κάθε ενός από εμάς, και εκεί είναι ευθύνη μας. Τα παιδιά βέβαια βλέπετε ότι με μια υπερβολή, και ευχαριστώ πάρα πολύ, δεν έχω να τους προσφέρω τίποτα ούτε από τις γνώσεις μου, ούτε από την πνευματική μου ζωή κτλ. Όμως είμαι κοντά, όπως και ο κάθε ιερέας στην κάθε ενορία του, και όλες οι ενορίες ασκούν ένα πολύ σημαντικό ποιμαντικό έργο και στον τομέα της νεότητας, αυτό το ξέρουμε, και καλά οργανωμένα. Εγώ οφείλω πολλά σε αυτά τα παιδιά προσωπικά. Ναι. Και το λέω χωρίς να υπερβάλλω. Αλληλοτροφοδοτείο. Νομίζω, βεβαίως. Είναι μια σχέση αμφίδρομη, θα λέγαμε, που ο ένας δίδει στον άλλο. Και εγώ παίρνω πάρα πολλά από αυτά τα παιδιά. Και αν δεν ήταν η παρουσία τους αυτή, πραγματικά και εγώ θα ήμουν πολύ ελλιπής και στο πώς να αντιληφθώ την πραγματικότητα αυτή και την ψυχολογία των νέων ιδιαίτερα και όλα τα επακολουθά. Δόξα τω Θεώ γι' αυτό, δεν έχω να πω τίποτα άλλο, και ευχαριστώ τω Θεώ που έρχονται αυτά τα παιδιά κοντά μας και μας δίδουν, και εμείς οφείλουμε να τους δώσουμε όχι αυτό που έχουμε, αλλά αυτό που είμαστε. Αυτό που είμαστε. Μαριάννα, θα ήθελες να πεις κάτι? Έχουμε 2-3 λεπτά για να κλείσουμε την εκπομπή. Να πω ευχαριστώ πάρα πολύ που ήμουν κοντά σας σήμερα.
Και αυτό που είπα προηγουμένως, ότι είμαστε μια μεγάλη αγκαλιά και πραγματικά υπάρχει πολύ αγάπη μέσα στη σύναξη και μέσα στην εκκλησία, αρκεί να έχουμε ανοιχτή την καρδιά μας, τίποτα άλλο, μόνο αυτό. Ναι, και το σημαντικό ότι είστε και από διάφορες επιστήμες θετικές, όπως και εσύ, και είναι πολύ σημαντικό, δηλαδή πρόσωπα που γνωρίζουν τη βιολογία, τη χημεία, την ιατρική, το ανθρώπινο σώμα και αυτά ερευνούν, ότι στην Εκκλησία βρίσκουν πολλά πράγματα που δεν τα είχαν βρει αλλού. Νομίζω αυτό πρέπει να το υπογραμμίσουμε ιδιαιτέρως. Έτσι ακριβώς, και αυτό θεωρώ είναι το σημαντικότερο, ειδικά στους νέους οι οποίοι αμφισβητούν πολλά πράγματα και πόσο μάλλον όταν έρχονται από τέτοιες επιστήμες. Πολύ λίγο πολύ ψάχνουμε την αλήθεια, ψάχνουμε το νόημα, την ουσία της ζωής και να που τελικά ξέρουμε που να τη βρούμε και τη βρίσκουμε εν τέλει. Είδαμε πολλές δραστηριότητες την ώρα του βίντεο και στο λεωφορείο και στα μοναστήρια και στη σύναξη και στην εκκλησία και είδαμε τα πρόσωπά σας και στις φωτογραφίες σε πάρα πολλές. Αυτό φαινόταν και μια εφορία και μια χαρά αλλά και ένας άλλος τρόπος προσέγγισης, Πατέρα Εμμανουέλ, που έχετε, ποιμαντική, ότι δεν είναι μόνο η λατρεία που είναι το κέντρο βέβαια, αλλά και αυτή η επαφή και ίσως η βιωματική να είναι πιο σημαντική. Γι' αυτό το τονίσαμε στο αρχικό βίντεο, το βάλαμε. Όντως, αυτές οι πνευματικές εξορμήσεις. Ναι. Γνωρίζεις και πολύ καλά τον άλλον και τον βλέπεις ναι, 24. Και οι επισκέψεις μας στα μοναστήρια είναι πραγματικά αυτό που λέμε το βίωμα της της εκκλησιαστικής ζωής και της εκκλησιαστικής κοινότητας. Οφείλω να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλους τους σεβασμιωτάτους Μητροπολίτες εκκλησιαστικής. Που δέχονται επισκέψεις όταν πηγαίνετε με χαρά. Απλόχερα και επίσκοπο, με όλη τους την αγάπη. Ναι. Τους ηγουμένους. Στα μοναστήρια που έχουμε επισκεφτεί, απλόχερα ανοίγουν τις πόρτες. Ναι, πολύ σημαντικό. Ένα ζεστό φαγητό περιμένει τα παιδιά, ναι, μια ξενάγηση. Ότι γνωρίζουν και τον ηγούμενο. Ένας γλυκός λόγος. Αυτό είναι η εκκλησία μας. Ναι, ναι. Και εσείς πριν πάτε εκεί, είστε πολλή ώρα στο λεωφορείο, έχετε γνωριστεί, βλέπετε το άνθρωπο. Τα παιδιά πέρα από μόνο τη λατρεία που δεν μπορεί κάποιος να δει. Είναι κάτι πολύ σημαντικό. Και οφείλω να πω και τα παιδιά τα οποία έχουν τελειώσει τις σπουδές, έχουν φύγει. Συχνά πυκνά έρχονται και μας επισκέπτονται. Και αυτό είναι το πιο σημαντικό. Δηλαδή υπάρχει αυτό ήθελα ένας τόσο στενός δεσμός. Ότι δεν αφήνουν μετά το χώρο. Αυτό είναι κάτι και πολύ σημαντικό. Και η κατασκήνωση που υπάρχει στην Εκκλησία, φαντάζομαι και αυτό πολύ σημαντικό, διότι γνωρίζετε, πηγαίνετε ομαδάρχες, πηγαίνετε υπεύθυνοι, και αυτό πολύ σημαντικό, γιατί είστε εκεί 24 ώρες το 24ωρο. Να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ. Πρέπει να κλείσουμε κάπου εδώ την εκπομπή. Τη Μαριάννα. Μαριάννα, ευχαριστούμε πολύ. Ήσουν μακριά μας απλώς λόγω ελλείψης χώρου. Ευχαριστούμε πολύ. Το Γιώργο. Ευχαριστούμε και Λίλα, είστε καλά. Και από σπουδαίες επιστήμες είστε όλοι. Το Γιάννη, ευχαριστούμε πολύ. Πατέρα Εμμανουήλ, θερμές ευχαριστίες. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πρακτικά, και απλά και βιωματικά να δούμε τη σημερινή, όχι ενορία μόνο, τους νέους μέσα στη ζωή της Εκκλησίας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Κυρίες και κύριοι, κυρίως ευχαριστούμε όλους εσάς. Μιλήσαμε για τους νέους στην Εκκλησία με αφορμή τη σύναξη του Αγίου Τίτου. Θα είμαστε μαζί την επόμενη εβδομάδα, την ίδια μέρα και ώρα. Από όλους εμάς στην Κρήτη TV και τον Ορθόδοξο Λόγο, χαίρετε.